Αχ, αυτό το κορίτσι που έχω εδώ απέναντί μου στην οθόνη, πόσο θα ήθελα να το είχα εδώ δίπλα μου, σε αυτό εδώ το πράσινο σκαμπό. Πινελόπη, τι κάνεις? Αντριανή μου, καλησπέρα. Είσαι τώρα από αυτές τις συνδέσεις Skype που λες κρίμα που δεν μπορούμε να πάρουμε ένα αεροπλάνο, βρε παιδί μου, να πεταχτούμε 2 λεπτά στην Κρήτη να κάνουμε την εκπομπή. Πώς θα το ήθελα να ήμουν εκεί, να σας φίξω στην αγκαλιά μου, να τα πούμε όλα από κοντά. Και να πάμε μία στα μάταλα να δούμε το ήλιο βασίλεμα. Να πάμε μία στα μάταλα. θα ανοίξει, δεν μπορεί, θα ανοίξουν τα πράγματα, Αντριανή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ανυπομονώ σε τόσο πολύ να είμαστε μαζί, μιλάμε αυτές τις μέρες, το ξέρεις. Και ήρθε η ώρα μας. Καταρχάς, να πω καλοτάξιδο το βιβλίο που σήμερα ξεκίνησε την πορεία του, έτσι δεν είναι? Σήμερα ξεκίνησε να κυκλοφορεί. Το κορίτσι με το σαλιγκάρι. Και πες μου, Πινελόπη μου γλυκιά, αυτός ο τίτλος πώς προέκυψε? Λοιπόν, αυτός ο τίτλος προέκυψε από μια πραγματική ιστορία, από ένα γεγονός συγκεκριμένα. Ένα κορίτσι με ένα σαλιγκάρι, έτσι ακριβώς όπως ακούγεται περίεργο με, που γνώρισε σε μια πτήση από την Αθήνα προς το, από την Αμυράκλειο Κρήτης προς Αθήνα, στις 16 Σεπτεμβρίου, γελάω τώρα γιατί ξέρω, το 2018, ήταν βραδινή ώρα και επέστρεφα από το Ηράκλειο της Κρήτης, προφανώς στενοχωρημένη, αφού επέστρεφα από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Και δίπλα μου καθόταν ένα κορίτσι που θυμίζει χίπης άλλων εποχών, μια κούκλα σαν αερικό, και μιλήσαμε, διάβαζα ένα βιβλίο μάλιστα, οπότε βρήκαμε κοινό τόπο, τη Φορμόλη του Κωνστακιανά, και κρατούσε στο χέρι της ένα σακοχύλι. Μου άρχισε να μου μιλάει γι' αυτό και μου είπε ότι είναι ένα μικρό σαλιγάρι πληγωμένο με σπασμένο καμπούκι. Να. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι το όνειρο κάθε συγγραφέως να καθίσει στο αεροπλάνο. Αρχίσανε εικόνες να ξεπηδάνε στο μυαλό σου εκείνη την ώρα. Είχε τελειώσει το θέμα. Προφανώς ήταν κάτι πολύ περίεργο για μένα, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένη σε αυτό και τόσο και γλυκύτατη, που όλη την πτήση ασχολόμασταν λοιπόν με το μικρό τη σαλιγάρι και κατά πόσο είναι ζωντανό. Την οποία φτάσαμε στο Ελευθερίος Βενιζέλος και χαιρετηθήκαμε. Κάποια στιγμή ακούω βήματα από πίσω, γύρισα την ίδια, κατάλαβα ότι ήταν η κοπέλα που έτρεχε να με προλάβει και μου λέει: Κοίταξε να δεις πόσο χαρούμενη είμαι, γιατί κουνήθηκε μέσα το σαλιγκάρι, άρα ζει. Και δεν ξέρω τώρα τι να κάνω, να το βάλω μαρούλι, τι λες εσύ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε αυτή την περίεργη συζήτηση μέχρι να βγούμε στην έξοδο και χαιρετηθήκαμε χωρίς να μου πει κάτι το όνομά της. Και μπήκε σε ένα λεωφορείο εκεί δίπλα, από αυτά που πηγαίνουν από το αεροδρόμιο προς κάπου, δεν ξέρω. Εκεί εκείνη την ώρα είχα καταλάβει ότι θα την κάνω βιβλίο. Ήταν το κορίτσι μου στο σαλιγκάρι, δεν είχε όνομα. Έτρεξα πίσω από το λεωφορείο να την προλάβω. Δεν την πρόλαβα. Γι' αυτό την αναζητάμε κι εμείς σήμερα, θέλουμε να σας πούμε από αυτή εδώ την εκπομπή και από ποιο άλλο βήμα τέλος πάντων έχει Πινελόπη όλο αυτό το διάστημα. Εάν το γνωρίζετε αυτό το κορίτσι, εάν είσαστε εσείς αυτό το κορίτσι, εάν ξέρετε αυτή την ιστορία, σας παρακαλούμε πραγματικά. Επικοινωνήστε μαζί μας. Η Πινελόπη έχει κάνει ταινία. Την έχει κάνει βιβλίο. Έχει πλαστεί ένα τραγούδι γύρω από αυτή την περσόνα. Θέλει να τη δει διαζώσεις ξανά. Τέλος πάντων, σας μεταφέρω το αίτημά της. Έτσι δεν είναι, Πινελόπη? Θέλω πολύ. Για μένα ήταν η έμπνευση αυτού του βιβλίου. Της έχω αφιερώσει αυτό το βιβλίο, το οποίο το έγραψα για με πολύ αγάπη. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο δεν έχει να κάνει με αυτή την κοπέλα. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετό. Ναι, ψάχνω το κορίτσι μου στο σαλιγκάρι με πολύ αγάπη. Είναι βιβλιοφιλή και θέλω να τη βρω. Και ευχαρίστω το βιβλίο της, το τραγούδι της, τη ταινία της. Το βιβλίο λοιπόν μπορεί να εμπνεύστηκε στην ηρωίδα σου ενδεχομένως από τη φιγούρα αυτής της κοπέλας και να προέκυψε και ένας τίτλος από όλο αυτό. Το βιβλίο μιλάει για μία ιστορία αγάπης, μια ιστορία ζωής, μια ιστορία καρδιάς. Εσύ πώς θα το χαρακτήριζες όλο αυτό? Μιλάει για μια ιστορία αγάπης, σαφώς, όχι όμως τα στενά όρια που νομίζουμε. Δεν πρόκειται μόνο για μια ερωτική ιστορία. Καταρχάς μιλάει για μια ιστορία αγάπης της δικιάς μου προς την Κρήτη και τα Μάταλα, που ήταν ένας έρωτας ακαριέως. Πότε γεννήθηκε αυτός ο έρωτας? Γεννήθηκε πριν πολλά χρόνια, όταν έπεσα πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ, γιατί βλέπω επειδή μου αρέσουν, και είδα μια κυρία από την Αγγλία, ήταν ξένο ντοκιμαντέρ, η οποία μιλούσε για τα Μάταλα και το διάστημα που πέρασε εκεί,
και έκλαιγε με αναφιλητά, έκλαιγε βοερά. Και εκεί κόλλησε και έμεινε. Δεν ήξερα τι είναι καν τα μάταλα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ήξερα την ιστορία αυτή. Ήξερα το. Εννοείς με τις χίπις, τις σπηλιές και τα λοιπά. Δεν ήξερα τίποτα, τίποτα. Οπότε άρχισα να ψάχνω και φέρει για χρόνια ολόκληρα, όσο δεν έβρισκα πολύ περιεχόμενο, ενώ τουλάχιστον γιατί στην ελληνική λογοτεχνία είναι σπάνιο, όσο δεν έβρισκα πολύ περιεχόμενο, τόσο πείσμονα όλο και παραπάνω, κάποια στιγμή τα επισκέφτηκα, ήξερα σίγουρα ότι θα γράψω βιβλίο, τα έχω αγαπήσει πολύ, ναι, το ήξερα, ναι. Τον έρωτα όταν τον βλέπεις, τον αναγνωρίζεις. Μπορεί να μην έχεις κάτι να τον κάνεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή άλλωστε. Τον έρωτα είπες. Ναι, τον έρωτα. Και αν δεν έχεις κάτι να τον κάνεις, να τον ζήσεις ενδεχομένως. Τον κρατάς την καρδιά σου, τον φαντασιώνεσαι, όπως έκανα εγώ με το βιβλίο και τα μάταλα, μέχρι και αν έρθει η ώρα του. Και για μένα ήρθε η ώρα του, πέρασα πολλά χρόνια. Σκεπτόμουν τα μάταλα και όλα αυτά, ούτως ή άλλως και το βιβλίο είναι ένα κράμα ιστοριών. Πέρα από ένα crime βιβλίο και μιας περιγραφής ενός κοινοβίου στα μάταλα, είναι μια συλλογή εμπειριών και χαρακτήρων από τα τότε χρόνια και η σύζευξη αυτή μεταξύ των hippies και της τοπικής κριτικής κοινωνίας. Που νομίζω ότι είναι... Ναι, συγγνώμη. Εγώ, συγγνώμη, δεν θέλω να σε διακόψω. Πες μου. Έχω την αίσθηση ότι με την κοινωνία εκεί, την τοπική, των Ματάλων και της ευρύτερης περιοχής, έχεις αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, ένα πάρα πολύ ζεστό ανθρώπινο δεσμό. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε αυτό από την εποχή που έκανες την πρώτη σου επίσκεψη ή αν ξεκίνησε με την ταινία, την παραλία που γυρίσατε πέρυσι. Ήταν πέρυσι, Πινελόπη. Ήταν πέρυσι, παιδιά, πώς περνάει καιρός. Πέρυσι, ναι. Φοβερό. Ναι. Το 20, το καλοκαίρι το 20. Ήταν πότε ξεκίνησε αυτή η σχέση? Ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και κάτι ακριβώς, όχι κατά τη διάρκεια συγγραφής του βιβλίου, παρόλο που συνομιλούσα με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι μου δίναν υλικό, γενικά είχα μία συστολή και ένα δέος. Ήμουν σίγουρη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν θέλω να ακουστώ κάπως, αλλά ήμουν σίγουρη ότι μάλλον ήθελα να τους πλησιάσω, εγώ πραγματικά θα ήμουν έτοιμη και θα ήξερα όλα αυτά για να είμαι ανταξιά τους. Ναι. Και επίσης, ποτέ δεν ξέρεις, δηλαδή, το να έρθει κάποιος στην προκειμένη περίπτωση σαν τρελός και σου πει ότι είμαι ερωτευμένος με τον τόπο σου, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Πώς θα το πάρουν οι άνθρωποι, αλλά σιγά σιγά κάθος άρχισε να μιλάω, πράγματι τολμώ να πω και το λέω τολμώ λόγω των μηνυμάτων που δέχομαι και των επικοινωνιών, ότι γίναμε μια οικογένεια και πολύ συνειδητά. Άλλωστε, όταν ξεκινήσαμε να ονειρευόμαστε την ταινία, είχαμε μεγάλα επίβολα σχέδια, μιλούσαμε για μια ολόκληρη παραγωγή, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με την πανδημία. Λόγω του COVID, ναι. Λόγω του COVID. Όμως είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ στο στόχο μας και έτσι τον προηγούμενο Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, που κληθήκαμε να πάρουμε μια απόφαση κατά πόσο αυτό θα μπορούσε τελικά να γίνει ή όχι. Οι άνθρωποι αυτοί βάλαν πλάτη, θυμάμαι μάλιστα συγκεκριμένα ένα βράδυ, μιλώντας με τη Μαρία τη Βασιλάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη παραγωγής κάτω και είχε αναλάβει τα πάντα από την αρχή, όταν ακόμα ήταν μια απλή ιδέα και χάρη στην οποία έγιναν πάρα πολλά πράγματα. Μιλάγαμε ένα βράδυ και μου είπα, άκουσα την Ελόπη, θα γίνει. Θα πάμε, θα το κάνουμε, θα το καταφέρουμε, έχουμε κοινό στόχο, σε θέλουν τα μάταλα, θέλεις τα μάταλα, πάμε να κάνουμε τη σχέση μας επίσημη. Αυτό αφορά στην ταινία, η οποία ταινία έχει το ίδιο περιεχόμενο με το βιβλίο, έτσι δεν είναι? Είναι η ίδια ιστορία, πραγματεύεται την ίδια ιστορία? Είναι ένα κομμάτι του βιβλίου. Το βιβλίο είναι... Έχει πάρα πολλές ιστορίες αφενός μέσα και έχει και μια κεντρική ιστορία που αν δεν έβγαινε σε μεγάλη ταινία, ενώ η βασική πλοκή, θα ήταν περίεργο. Θα ήταν απλά σαν να δίνεις ένα spoiler του βιβλίου καθώς πραγματεύεται και ένα έγκλημα. Έτσι διαλέξαμε μια από τις αγαπημένες μας ιστορίες να πλαισιώσει τους πρωταγωνιστές, που είναι ο πρώτος χίπικος γάμος που έγινε στα Μάταλα. Και ταυτόχρονα είναι και η εισήγηση όλων των πρωταγωνιστών και των δευτεραγωνιστών. Και η σχέση του ήρωά μου, του Χάρη, που είναι χίπης μέχρι το μεδούλι, με την Υπατία, η οποία είναι το κορίτσι με το σαλιγκάρι, μια πολύ πουριτανή κοπέλα,
Καταφθάνει στα μάταλα από το Λονδίνο, κρατώντας στο χέρι της ένα μικρό πληγωμένο σαλικάρι, νομίζοντας ότι εκεί θα βρει τον παράδεισο και επειδή έχει γοητευτεί από αυτόν τον άντρα. Και εκεί γνωρίζει όλη την κοινωνία των Χίτης. Για σένα ο παράδεισος τι εικόνες έχει? Τον ματάλο ξεκάθαρα. Δηλαδή, θέλω να μου κάνεις εικόνα. Είσαι συγγραφέας. Οι λέξεις είναι το εργαλείο σου. Κάνε μου, ζωγράφισέ μου τον πίνακα. Κάθομαι. Το έχω βάλει μέσα πολύ. Αν κλείσω τα μάτια, κάθομαι στο πλέον, λέγεται σκάλα καφέ, ενώ γιατί είναι πολύ ψηλά, και κοιτάω κάτω την παραλία των Ματάλων και βλέπω μόνο άμμο και τη βλέπω ξαφνικά να σηκώνεται και στη φαντασία μου έβλεπα μία λαοθάλασσα από χέρια τα οποία ήταν, είναι υψωμένα ψηλά και ο ουρανός έχει μοβ χρώμα και ακούγεται από παντού μία κιθάρα, δύο κιθάρες, τρεις κιθάρες, χίλιες κιθάρες, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ. Και είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα χαμόγελο το οποίο να ξεκινάει από τη μία άκρη της παραλίας και να τελειώνει στην άλλη όλων αυτών των ανθρώπων. Ένα ενωμένο χαμόγελο ανθρώπων, τις φιλιές και πανσέλινους και μυρωδιές. Και για μένα είναι ο παράδεισος, οι εικόνες που έχω εκεί πράγματι είναι θα έτσι. Πινελόπι. Και ο ήρωάς μου στο βιβλίο του λέει, ναι. Ποιος άνθρωπος βρίσκει τον παράδεισο? Μπορείς να τον βρεις στον παράδεισο. Προσπαθώ. Διαβάζοντας κάποια από τα insights του βιβλίου πριν αυτό κυκλοφορήσει, γιατί ήμουν από τους πάρα πολύ τυχερούς, έχεις σημειώσει κάποιες σκέψεις σου που εμένα με ακούμπησαν πάρα πολύ. Γράφεις, η μεγαλύτερη ελευθερία μιας καρδιάς είναι να ανήκει κάπου. Mm. Χωρίς αυτό το ανήκω να είναι όπως το έχουμε ακριβώς στο μυαλό μας. Εσύ πώς το βιώνεις αυτό και πώς το βλέπεις με τα χρόνια της ζωής σου να μετεξελίσσεται μέσα σου αυτό, σαν συνέστημα ή σαν σκέψη? Το θεωρώ καθολικό, βιολογικό, το χρησιμοποιώ και το background μου, και υποχρεωτικό για να συνεχίσει κάποιος. Η καρδιά, από την ώρα που γεννιέται ένας άνθρωπος, ανήκει. Δεν έχει να κάνει με τις σκέψεις του, δεν έχει να κάνει με το σώμα του, δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, τις καταβολές του, το μέλλον του, το τι θα αποφασίσει να δείξει ή να κάνει. Η καρδιά μας είναι ελεύθερη, αν και εφόσον είναι γεμάτη από ανθρώπους και συνέστημα, και μόνο τότε μπορεί να πετάξει κάπου αλλού. Κάπου αλλού το εννοώ την καλή έννοια. Να φτάσει μακριά, να είναι ελεύθερη, να έχει φτερά. Είναι η τροφή της καρδιάς το να ανήκει. Η ελευθερία για σένα πόσο σημαντική είναι σαν συνέστημα, σαν έννοια, σαν πραγματικότητα στη ζωή σου? Γιατί αναφέρεσαι και σε μια κοινωνία, έχει εντρυφήσει μέσα από το βιβλίο και μέσα από την ταινία, σε μια κοινωνία ανθρώπων που το κύριο γνωρισμά τους ήταν η ελευθερία. Για μένα πάρα πολύ σημαντική. Και η έννοια της ελευθερίας, αλλά και το να μεταφράζεται σε κάθε στιγμή της ημέρας. Έννοια της ελευθερίας. Απλώς είναι σαν άχρηστο. Μου το είπες αυτό. Εννοώ ότι να νιώ ακόμα και αν είναι στη μέρα μου, κάνω πράγματα πρακτικά ή τα οποία είναι συνήθιση ή είμαι υποχρεωμένη να κάνω ή ανήκουν στο μοτίβο της ζωής μου και δεν θα μπορούσα να παρεκκλίνω. Εγώ ταυτόχρονα θέλω όμως να νιώθω ότι πάντα αποτελούν επιλογή μου και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, σαφώς το γνωρίζω. Πάντα όμως έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό. Και έτσι προσπαθώ να ζω για να μπορώ να αντιπεξέλθω και στο οτιδήποτε, γιατί όπως όλες μας τις μέρες μας έχουμε καλές και κακές στιγμές. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι θεωρώ την ελευθερία απαραίτητη. Πλούτο απλώς κάποιες φορές δεν την ταυτίζω με τα πρέπει. Αυτό μπορώ να πω ίσως λίγο διαφορετικό. Δηλαδή τα πρέπει μπορώ να συνειδητοποιήσω κάποιες φορές ότι ήταν ίσως πιο παλιά μου θέλω. Και πώς το φιλτράρεις αυτό, βρε Πινελόπη μου, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, το μας φορτώνουν και πράγματα, φορτωνόμαστε ή φορτώνουμε και οι ίδιοι τον εαυτό μας. Και ξεχνάμε λίγο να βρούμε τη διαδρομή προς το τι πραγματικά θέλουμε και τι είναι αυτό που όντως είναι η ελευθερία μας. Νιώθω απόλυτα. Πρόσεξε, όλα αυτά που καταρχάς ό,τι λέμε, τα λέμε και για να τα ακούμε εμείς ήδη πριν από όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Ξεκινάμε από αυτό.
Άρα, όσο πιο πολύ λες θεωρητικά κάτι, τελικά το δουλεύεις για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου. Όχι, δεν τα καταφέρνω. Προφανώς και δεν τα καταφέρνω. Ίσως γι' αυτό τα καταφέρνουν καλύτερα οι ηρωίδες μου στο βιβλίο. Γι' αυτό γράφω βιβλία, για να βάζω στους ήρωές μου όλες αυτές τις δουλίτσες να τις κάνουν για μένα. Και να παίρνω το παράδειγμα. Ακριβώς. Και να λέω ανά έμαθα. Ταυτίστηκα. Ταυτίζομαι. Και εμείς οι αναγνώστες, αυτή τη σχέση έχουμε όμως με τα βιβλία, Πινελόπη. Δηλαδή, βιώνουμε εμείς τον πόνο μας, το δράμα μας, βλέπουμε και το άλλο που ζει ο άλλος και με κάποιο τρόπο λίγο γίνεται δουλίτσα. Ναι, κοίταξε, ας σκεφτείς ότι από όλα τα βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ένα μόνο έχω γράψει εγώ το χρόνο και εγώ σαν αναγνώστρια έχω παρέα τον άλλο τα βιβλία και παραγωγέμαι. Ναι. Και φαντασιώνομαι και ονειρεύομαι και μαθαίνω. Στο ίδιο καζάνι είμαστε. Στο ίδιο καζάνι είμαστε όλοι. Εσύ βέβαια είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά διεκδίκησες την ελευθερία σου, έχω την αίσθηση. Πέραν δηλαδή τις θεωρίες και των σκέψεων, τις έκανες πράξη τη σκέψη σου. Έχεις μία άλλη αφετηρία επαγγελματική. Εάν είχες κρατήσει την προηγούμενη ιδιότητά σου, αυτή που αφορά στην βιολογία. Πες μου την βιοτεχνολογία. Τώρα θα ήσουν μέσα στα εργαστήρια και θα φτιάχνεις εμβόλια πολύ πιθανόν για τον κορονοϊό. Είπες τι στη ζωή σου, εμένα Πινελόπη δεν μ' αρέσει αυτό και θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ναι, κάπως έτσι. Καταρχάς να πω εδώ πέρα, πρέπει να έχεις μιλήσει με την ελευθερία, δεν εξηγείται αλλιώς να πω εδώ πέρα. Όχι. Την ελευθερία την κανονική, την υπαρκτή. Εμείς έχουμε και μια ελευθερία κοινή, ένα άνθρωπο κοινό γνωστό. Περίπου έτσι. Όχι ακριβώς έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήμουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που λάτρευα. Και είναι τιμή μου και θα πω το όνομα μόνο και μόνο γιατί πραγματικά πέρασα τρομερά καλά και είναι τιμή μου που ήμουν στέλεχος της Pfizer στην Ελλάδα. Απλώς ήρθε κάποια στιγμή το πλήρωμα του χρόνου που ήξερα πάντα ότι δεν θα μπορούσα αυτό να το στηρίξω. Τι εννοώ με αυτό, ότι ήθελα να συνεχίσω σε κάτι άλλο και ο χρόνος ήταν τόσο περιορισμένος, οπότε έπρεπε να κάνω μια επιλογή σκληρή. Ήρθε και ένα κομβικό σημείο στη ζωή μου τότε, θυμάμαι. Οπότε είπα να τα πάρω όλα τούμπα και είχα την χαρά και θα το ξαναπώ τη τιμή να έχω ένα γενικό διευθυντή στη Pfizer, ο σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος όταν χτύπησα την πόρτα στο γραφείο του και του είπα, κοιτάξτε να δείτε, θέλω άλλα πράγματα, μου είπε, και καλά, κάνεις και θέλεις άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ. Και σου έδωσε εύτερα. Όχι απλά μου έδωσε φτερά, ήταν τόσο εθαρρυντικός και γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν νιώθω ακόμα παιδί της Pfizer και είμαστε πάντα πάρα πολύ κοντά. Και επειδή και ο ίδιος είναι και καλλιτέχνης... Α, γι' αυτό σε κατάλαβε και σε ασπάστηκε την επιθυμία τη βαθιά. Ναι. Οπότε με στήριξαν πολύ και έξι. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να πεις, να βάζεις μια άλλη τελεία και όχι τελεία. Ναι. Και να πεις ένα αντίο, που δεν είναι αντίο γιατί συνεχίζει να είσαι μαζί. Και έτσι για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ όλη αυτή η αλλαγή. Ήταν πάρα πολύ ομαλή η μετάβαση και δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι και με το ένα πόδι και να νιώθω έτσι. Ωραία. Και είπες, θέλω να κάνω κάτι με το οποίο να νιώθω ελεύθερη, να νιώθω καλά με το μέσα μου, να νιώθω καλά. Και αποφάσισες να γίνεις συγγραφέας. Και θα σου πει τώρα κάποιος, καλά βρε παιδί μου, πας καλά. Αφήνεις τη θεσάρα, τη δουλειά στην εταιρεία, άρα που είναι όλα τακτοποιημένα, έχεις τόσα χρόνια πίσω καριέρα, για να μου γίνεις συγγραφέας. Και τι θα τρως, πουλάκι μου, λέω εγώ, η φωνή της μάνας. Και βιβλία, το σκέφτηκα και αυτό. λοιπόν, τώρα θα το πω αυτό, συνομή. Είχα μια πολύ στενένου, πολύ στενόμου άνθρωπο που δουλεύω μαζί στη Pfizer, η οποία είχε πει το καταπληκτικό, πολύ παλιά τότε, για να μην εκτεθούμε κιόλας, πείτε να πάμε τέλο πάντων, πάει μια βόλτα και τη είχε πει ο τότε συνοδό τη ότι ξέρει τι δεν θα έχει εκεί να πάμε και του λέει πειράζει, θα πάω φεγγάρι. Αυτή ήταν μια τη ώρα που σε εκφράζει. Αυτό δεν το βιβλίο, το ήξερα πολύ καλά τι άφηνα. Ήταν τρομερή ανάγκη μου και το πάθο μου. Γι' αυτό συνειδητοποιούσα ότι παίρνω ένα δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιούσα ότι πλέον θα ήμουν μόνη μου και θα έπρεπε να ξαναρχίσω την αρχή όμω. Είχα παράλληλα και άλλα σχέδια, τα οποία, δόξα τω Θεώ, βγήκαν καλά. Είχαμε έτσι στόχους με την ξαδερφή μου, συνεταιριστήκαμε και οι δυο μαζί, έφυσαμε τις δουλειές μου να κάνουμε κάτι μαζί.
πήρα μια βαθιά ανάσα και μπήκα και εγώ στα δύσκολα. Και το προχώρησα. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν ήμουν. Συγγνώμη που θα το πω στα αγγλικά από το money driven, ποτέ. Δηλαδή όταν με ξεπερνούσε κάτι, θα μπορούσε να πεινάσω, να σας το πω έτσι. Για να το στηρίξεις, να το στηρίξω, ναι. Και νιώθεις τώρα δικαιωμένη για αυτή την επιλογή, νιώθεις ελεύθερη. Νιώθεις ότι η καρδιά σου ανήκει σε αυτό που κάνεις, ανήκει σε σένα. Ναι. Απόλυτα. Απόλυτα. Νιώθω ελεύθερη. Δικαιωμένη δεν ξέρω αν μπορεί να το πει ποτέ κανείς αυτό. Δεδομένου ότι εγώ για να νιώσω δικαιωμένη πρέπει όλοι γύρω μου να είναι πάρα πολύ καλά. Okay. Δηλαδή είμαι και καρκίνο στο ζώδιο, οπότε επειδή έχω το δράμα μέσα μου, αλλά και δένομαι πολύ με τους ανθρώπους, πρέπει να νιώσω δικαίωση για όλους όσους γνωρίζω. Να είναι όλοι τακτοποιημένοι. Να μην έχει κανείς παράπονα, να είναι όλοι ασφαλείς, ρυθμισμένοι κτλ. Για να είσαι και εσύ οκ. Okay. Ακριβώς, είσαι στην απόλυτη τοπία πρέπει περαστικά. Να είμαστε. Ευχαριστώ, είμαστε καλά. Σε νιώθω. Ναι. Οπότε ναι, νιώθω ελεύθερη. Υπάρχουν πολλές φορές που έχω δυσκολευτεί. Τώρα τι να λέμε, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όμως υπάρχουν στιγμές σαν αυτές, όπως αυτή που είμαστε τώρα μαζί εδώ και όλες τις στιγμές που έζησα στα Μάταλα. Και δεν τις αλλάζω με τίποτα. Για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ταξίδι που ξεκινήσει με το βιβλίο με το Σαλιγκάρι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, για κυρίως το λόγο ότι δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο από την Κρήτη, ο οποίος να λέει το βιβλίο σου, όλοι λέει το βιβλίο μας. Σπουδαίο αυτό. Είναι το βιβλίο μας. Είναι το βιβλίο μας από την Κρήτη. Και αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Σκεφτείτε ότι δεν είμαι από την Κρήτη. Θα μπορούσες όμως να είσαι, θέλω να σου πω. Ή τέλος πάντων μπορείς να επιλέξεις να είσαι ή με κάποιο τρόπο μελλοντικά να γίνεις. Δεν ξέρω τι μπορεί Μακάρι. Να συμβεί. Πινελόπη, επειδή καταλαβαίνω από το λίγο που σε έχω συναναστραφεί ότι δεν κάθεσαι στα αυγά σου. Δηλαδή, έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας, η ταινία τι πορεία είχε, δηλαδή σε τι φάση είναι, έχει ολοκληρωθεί, ναι. Πώς έχει γίνει το μετά τα γυρίσματα φάση. Ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με το μετά τα γυρίσματα, γιατί είναι άλλοι άνθρωποι που το δρομολόγουν αυτό, ευτυχώς κιόλας. Η ταινία είναι ολοκληρωμένη, φυσικά. Λείπουν κάποια ελάχιστα πράγματα που απλά είναι θέμα χρόνου πριν να γίνει η πρεμιέρα. Αυτό το οποίο μας σταματάει όλους είναι η πανδημία. Ναι. Καθώς η πρεμιέρα τώρα και τα λοιπά. Ναι. Ακριβώς, και ίσως θα ήταν πάρα πολύ κρίμα. Καταρχάς, επειδή είναι συμπαραγωγή με το Δήμο Φεστού και Περιφέρεια Κρήτης και είναι κάτω από την αιγίδα τους, έτσι δεν είναι απολύτως και δικιά μου απόφαση το πώς και πότε θα βγει αυτό το υλικό προς τον κόσμο. Και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ κρίμα για την Κρήτη να μην μπορέσουμε να το χαρούμε όλοι μαζί και να κάνουμε την πρεμιέρα μας και να δούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ήμασταν πάρα πολύ. Πινελόπη, να σου πω κάτι. Μία τέτοια ταινία, για να τη νιώσει ο θεατής και να τη ευχαριστηθεί, καταρχάς πρέπει να έχει άμμο στα πόδια του. Ούτε χαλί, ούτε παπουτσάκι, ούτε τίποτα. Δηλαδή, οι συνθήκες πρέπει να προσομοιάζουν σε αυτές τις εικόνες που βλέπω εγώ τώρα στην οθόνη μου και έχω αρχίσει και ξεσηκώνομαι και θέλω καλοκαίρι. Και θέλω νότο και θέλω τον αέρα το ζεστό. Και πρέπει κάπως έτσι να είναι. Αλλιώς θα χάσει. Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ πιο πολύ. Και εύχομαι πάρα πολύ να φέτος τουλάχιστον να τα καταφέρουμε. Το εύχομαι. Ναι, πραγματικά. Μόνο αυτό, νομίζω ότι αυτό ευχόμαστε όλοι. Γιατί ούτως ή άλλως είναι και μεγάλη συνέχεια που έρχεται. Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε στόχους. Και το μόνο το οποίο μας σταματάει είναι αυτό που σταματάει όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και υπομονή. Τώρα, αν δούμε και αποδείχνουμε, τι να πούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πριν κλείσουμε, Πινελόπη, το μυαλό σου εσένα τώρα που τρέχει μετά τα Μάταλα. Τρέχει κάπου αλλού, τρέχει σε άλλη ταινία, τρέχει σε άλλο βιβλίο. Τρέχει σε άλλα μέρη, σε άλλη παραλία. Σε άλλη παραλία, όχι, είμαι πιστή στη σχέση μου. όχι, είναι στα Μάταλα. Είμαι Μάταλα μέχρι μέσα αυτή τη στιγμή. Σαφώς και έχω και άλλα πράγματα στα οποία διαιρείται και ο νους μου και η καθημερινότητά μου και άλλο βιβλίο το οποίο ήδη ολοκληρώνεται, καθώς και την καθημερινότητά μου. Και μεγάλα projects τα οποία έχουμε αναλάβει αυτή τη στιγμή και λόγω κορονοϊού δυσκολευόμαστε να είναι, αλλά τα φέρνεις πέρα σύνομα πολιτιστικά.
Αλλά αν ανοίξει αυτή τη στιγμή, μέσα είναι μάταλα. Χίπι, χίπι, μάταλα και άμμο στα πόδια, όπως το είπαμε. Λοιπόν, στο εύχομαι. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου στείλω ένα σακούλι άμμο από τα μάταλα, έτσι λίγο για να το απλώσεις και να το ευχαριστηθείς, να το ακουμπείς, να το βάλεις κάποιο στα πόδια σου, έτσι να μπεις λίγο στο mood. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε χάρηκα πάρα πολύ σήμερα και όλες αυτές τις μέρες που κάναμε όλη αυτή την κουβέντα για να οργανώσουμε τη συνέντευξη. Με το καλό να σμίξουμε από κοντά, τι να πω τώρα. Αλλιώς οι ανθρώπινες σχέσεις, ρε παιδί μου, αυτό η απόσταση λίγο εμένα με ξενίζει. Θέλω και την αγκαλιά μου, θέλω και την κουβέντα μου, θέλω και την άμμο στα πόδια μου και το ωραίο μου το ηλιοβασίλεμα. Και να έχουμε να λέμε εκεί, ου, ιστορίες μπόλικες. Θα έχουμε, ναι, θα τους πάρουμε όλους αυτούς που είσαι την αγαπημένη μου τη φίλη τη Μάγδα που έχει κάνει πάρα πολλά και με στηρίζει πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, τη Μάγδα μας, που μας οργανώνει και κάνει τη Μαρία, εσένα, την Αρετή. Όλους, να έρθουμε και να κάνουμε αυτό το πάρτι το οποίο μας αξίζει και του αξίζουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πινελόπη. Να έχεις ένα υπέροχο βράδυ, εύχομαι. Με ωραία όνειρα το βράδυ. Θαλασσινά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε στα όνειρά μας την Κρήτη. Φιλιά, Πινελόπη μου.